θα μας πιάσει, για όνομα του Θεού. Πού βρισκόμαστε? Οι πόλεις πνίγονται στα σκουπίδια. Ο καύσωνας ξεκίνησε και όπως όλα δείχνουν, μέχρι αύριο δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, αφού η ΠΟΕΟΤΑ αποφάσισε συνέχιση των κινητοποιήσεών της. Η κατάσταση στην Πάτρα είναι αφόρητη. Κοιτάξτε και εσείς τι γίνεται στους κάδους. Κυβέρνηση και δήμαρχοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι χωρίς εμάς καμία υπηρεσία καθαριότητας δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είμαστε αποφασισμένοι. Δεν θα ξαναγυρίσουμε στην ανεργία. Μόνο η Πάτρα έχει ανάγκη από 400 άτομα 500. Μόνο η Πάτρα. Εμείς επειδή έχουμε και την εμπειρία και όλα αυτά, όπως έχετε παρατηρήσει και με το σκουπίδι υπάρχει, είναι ελεγχόμενη κατάσταση, παιδικούς σταθμούς, σχολεία όπου συγκεντρώνεται πολλής κόσμος. Τα έχουμε μαζέψει τα σκουπίδια, ραντίζουμε καθημερινά. Οι εργαζόμενοι του Δήμου, συμβασιούχοι, παρατασιούχοι, απέκλεισαν συμβολικά την οδό Μεζόνος και στην συνέχεια ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας. Γιατί θα κάνουμε πορεία. Πίσω τις απολύσεις. Όταν για παράδειγμα κλείνει ένα εργοστάσιο και οι εργαζόμενοι ζητούν την εργασία τους, όλοι δίπλα τους. Όταν απολύονται οι εργαζόμενοι από το Δήμο, οι εργαζόμενοι από τον ιδιωτικό τομέα, δίπλα τους. Τι γίνεται σήμερα? Σήμερα τα ζυζάνια που λέγαμε συνεχώς, τι πάνε να δημιουργήσουνε? Τη διάσπαση. Σε πολλά σημεία της Πάτρας η κατάσταση είναι αφόρητη. Και κοιτάξτε τι γίνεται εδώ στον κάδο στην οδό Μεζόνος. Ας μετρήσουμε πόσα βήματα είναι αυτός ο σωρός στην οδό Μεζόνος. Ξεκινάμε λοιπόν. Μετράμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Μετρήσαμε λοιπόν 20 βήματα σε αυτό το σωρό στην οδό Μεζόνος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η κατάσταση επικρατεί και σε άλλους κάδους σε πολλά σημεία της Πάτρας. Τώρα τι να κάνουμε. Ναι, εντάξει, κάνουν απεργία οι ναυτεργάτες, δένουν τους κάβους. Τι να κάνουμε, εμείς το σκουπίδι έχουμε. Τι να κάνουμε τώρα, να κάνουμε και απεργία και με το σκουπίδι μαζεμένο, δεν γίνεται και χωρίς κόσμο. Μετά εμείς θα το μαζέψουμε πάλι, έτσι. Και πώς λοιπόν να μην αντιδράσουν και οι καταστηματάρχες. Βλέπετε, εδώ υπάρχει ένα κατάστημα. Ακριβώς όμως δίπλα υπάρχουν τα σκουπίδια, τα οποία έχουν ξεχυλήσει από τους κάδους και κοντεύουν να κλείσουν ακόμα, όπως βλέπετε εδώ και το πεζοδρόμιο. Οι περαστικοί από την άλλη κρατούν τη μύτη τους. Ναι, είναι πάρα πολύ άσχημο. Τα σκουπίδια αυτά, όπως και θα δείτε εδώ πέρα, έχουν γίνει βουνό και απολύουν πολλούς κινδύνους. Έχουμε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με καραμέλες και γολατάκια. Δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοια σκουπίδια απ' έξω. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Τα ωραία πράγματα. Οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους έβγαλαν και σήμερα απορριμματοφόρα ασφαλείας. Ωστόσο, αυτά δεν επαρκούν.